Δεν πάει άλλο το μήνυμα Μητσοτάκη μετά την έκτακτη διυπουργική σύσκεψη για την οπαδική βία στο τραπέζι και η διακοπή όλων των πρωταθλημάτων. Σε ανοιχτή γραμμή με την UEFA η κυβέρνηση. Ποιο μέτρο προκρίνεται? Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Δεκάδες άτομα με βαρύ παρελθόν στο μικροσκόπιο της Ελλάς και της ΑΕΠ. 10 ναυτικές φωτοβολίδες έριξαν οι δράστες στην τηλεφωνική επίθεση κατά του αστυνομικού. Οπτικό υλικό από 2 κάμερες έξω από το κλειστό του Ρέντι ερευνούν οι αρχές. Αντιαμερικανική ιστερία από τον Ταγί Περντογάν για τη Γάζα. Δεν υπάρχει δίκαιος κόσμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος. Σε ριχά νερά και η συνάντηση Φιτάν Μπλίνκεν. Ζωντανές συνδέσεις. Με επιτραπέζια, κούκλες και τηλεκατευθυνόμενα το καλάθι του Άι Βασίλη. Την ερχόμενη Παρασκευή ξεκινά στα μεγάλα καταστήματα παιχνιδιών. Τι λένε οι γονείς για το κόστος των χριστουγεννιάτικων παιχνιδιών? Κύριε, καλησπέρα. Σας παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7. Έτοιμη να λάβει σκληρές αποφάσεις, δηλώνει η κυβέρνηση μετά τη δίωρη διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την οπαδική βία. Στο τραπέζι τέθηκε μεταξύ άλλων και η διακοπή όλων των πρωταθλημάτων, με την κυβέρνηση να βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την UEFA και να παραπέμπει στις σχετικές ανακοινώσεις τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα, οι αρχές ερευνούν περισσότερους από 60 χούλιγκανς για τη δολοφονική επίθεση κατά του αστυνομικού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τους συναδέλφους. Στο στούντιο μαζί μου βρίσκεται ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο οποίος παρακολούθησε τη διυπουργική έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου, Γιώργο, και έχει πληροφορίες για τα μέτρα που προκρίνει η κυβέρνηση. Τη Στέλλα Χριστοδουλίδου, η οποία βρίσκεται στο Γενικό Κρατικό Νικαίας για τα νεότερα της κατάστασης υγείας του αστυνομικού. Ο Ραφαήλ Κάμπερ έχει ρεπορτάζ για τα ευρήματα της ελληνικής αστυνομίας στο κλειστό του Ρέντι. Ενώ η Γεωργία Κακή θα μας ενημερώσει πως ενώ ολόκληρη η χώρα ταλανίζεται με την οπαδική βία, στη Θεσσαλονίκη αποφυλακίστηκαν σήμερα το πρωί 9 νεαροί που κατηγορούνταν για οπαδικό επεισόδιο με βαρύτατους τραυματισμούς. Ακολουθήσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, πρώτα στο σημείο αυτό το ρεπορτάζ με όλα όσα τέθηκαν στο τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου. Ανοχή τέλος, με νέα σκληρά μέτρα κατά της οπαδικής βίας διαμηνύει η κυβέρνηση και τους υπουργούς με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη να ετοιμάζουν χτύπημα διαρκείας για να σπάσει το απόστημα που μολύνει τον επαγγελματικό αθλητισμό. Με την τορκή να είναι διάχυτη στους κόλπους της κυβέρνησης μετά τη δολοφονική επίθεση εναντίον του 31χρονου αστυνομικού, ο Πρωθυπουργός στην έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του διοικητή της ΑΕΠ, άναψε το πράσινο φως και τα αποκαλυπτήρια για την αντίδραση της πολιτείας κατά της έξασης της δράσης των χούλιγκαν θα γίνουν την ερχόμενη Δευτέρα. Τρία συν ένα σκληρά μέτρα μπήκαν πάνω στο τραπέζι της διυπουργικής σύσκεψης που διήρκησε πάνω από μια μισή ώρα. Η διακοπή κάθε αγωνιστικής δραστηριότητας, η διεξαγωγή των αναμετρήσεων χωρίς την παρουσία θεατών και το λουκέτο στις θύρες των οργανωμένων οπαδών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επιμένει ότι πρέπει να επιδειχθεί πυγμή αλλά με μέτρα που θα είναι αποτελεσματικά, δέχτηκε εισηγήσεις μεταξύ άλλων και για τον αποκλεισμό των ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, που όμως έφυγε από το τραπέζι. Εμείς αντιλαμβανόμαστε την οργή. Και δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Το όσο εδώ να συνοδεύεται από πράξεις. Και έχει γίνει πολλές φορές, θα γίνει και τώρα. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την UEFA, η οποία άλλωστε από τη σύσκεψη του περασμένου Αυγούστου, στην οποία συμμετείχε ο πρόεδρός της, Αλεξάνδρ Τσέφεριν, παρακολουθεί μέσω ειδικού παρατηρητηρίου την κατάσταση της βίας. Στις τελευταίες ώρες λειτουργεί συνεχώς η απευθείας γραμμή Αθήνας Νιών και αναζητούνται και κοινές δράσεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Και νομίζω ότι και τα μηνύματα που έχει στείλει ο Πρωθυπουργός είναι σε αυτή την κατεύθυνση, ότι θα αντιμετωπιστούν τα. Δεν υπάρχει μόνο το κομμάτι της καταστολής, υπάρχει το κομμάτι της πρόληψης, υπάρχει βέβαια και το κομμάτι ουσιαστικά της συνέτησης. Την ίδια στιγμή ο Στέφανος Κασελάκης μετέβει στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του τραυματισμένου αστυνομικού. Όχι με μαζικές προσαγωγές από κλειστά γήπεδα που θυμίζουν άλλες σκοτεινές εποχές. Η κυβέρνηση πάντως ξεκαθαρίζει ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα δεν θα είναι τα τελευταία, αλλά η αντίδρασή της θα κλιμακώνεται ανάλογα με την κατάσταση.
Στο στούντιο κοντά μου βρίσκεται ο κυβερνητικός μας συντάκτης Γιώργος Αποκωνσταντίνου. Γιώργο, παρακολουθήσαμε και στο ρεπορτάζ που μόλις ετοίμασες τα τρία κυριότερα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση για την εξάλληψη κάποια στιγμή της οπαδικής βίας, ώστε να μην θρηνήσουμε κι άλλα κι άλλα θύματα. Ωστόσο, ποιο από τα σενάρια αυτά φαίνεται, προκρίνεται ως το επικρατέστερο? Να σου πω αρχικά ότι ναι, μεν σταχυολογούμε κάποια από τα πιθανότερα σενάρια, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι ένα ή δύο μέτρα, θα είναι ένα πλέγμα μέτρων, όπως μας έλεγαν κυβερνητικές πηγές. Τώρα, υπάρχουν δύο σενάρια τα οποία είναι τα επικρατέστερα. Καταρχάς, να διακοπούν όλα τα πρωταθλήματα στον επαγγελματικό αθλητισμό, σε όλα τα αθλήματα. Αυτό συζητήθηκε εκτενώς στη σημερινή σύσκεψη. Από την άλλη, ένα σενάριο το οποίο είναι εξίσου σκληρό είναι να μην επιτρέπεται η είσοδος σε κόσμο, σε κανένα από τα μάτς όλων των ομάδων, τόσο εντός Ελλάδος όσο και στα ευρωπαϊκά μάτς. Και κλεισμένων των θυρών ουσιαστικά. Αντιλαμβάνεσαι την πληγή που θα είναι για πολλούς και διαφορετικούς λόγους για όλες τις ομάδες. Από εκεί και πέρα το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Μηδενική ανοχή και μέτρα που έχουν αποτελεσματικότητα, Εύη. Διότι και τον περασμένο Αύγουστο ανακοινώθηκαν μέτρα και βλέπουμε ότι η συμμόρφωση, το επίπεδό της, δεν βρίσκεται στο πεδίο το οποίο θέλει η κυβέρνηση αλλά και η κοινωνία, όπως έλεγαν από το Μέγαρο Μαξίμου. Και ενδεικτική της αποφασιστικότητας είναι η παρουσία σήμερα στη σύσκεψη του διοικητή της ΕΕΠ, ακριβώς, του κ. Δεμήρη. Θεμιστοκλή Δεμήρη. Τι υποδηλώνει ουσιαστικά η παρουσία του στη σημερινή σύσκεψη? Αφενός τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά από την άλλη, όπως μου έλεγε νωρίτερα κυβερνητική πηγή, ότι η κυβέρνηση θα πάει σε αυτό τον πόλεμο με την οπαδική βία, χρησιμοποιώντας όχι ένα όπλο, αλλά ολόκληρο το οπλοστάσιό της. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Αποκωνσταντίνου. Ανατριχιαστικό, κυρίες και κύριοι, είναι το ηχητικό ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη συνομιλία των αστυνομικών με το Κέντρο Επιχειρήσεων μετά τον τραυματισμό του 31 ετών αστυνομικού στον Ρέντι. Από την πρώτη στιγμή, οι συνάδελφοι του τραυματία αστυνομικού του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, κάνοντάς του τουρνικέ προκειμένου να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία. Σήμερα το πρωί αφέθηκαν ελεύθεροι 423 από τους προσαχθέντες και μόνο ένας γεωργιανής καταγωγής συνελήφθη, καθώς εκκρεμούσε ακόμα ένα ένταλμα σύλληψης εις βάρος του. Την ίδια ώρα, ο 31 ετών αστυνομικός παλεύει να κρατηθεί στη ζωή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Νίκαιας, ενώ το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν τον θέλει να έχει διάχυτη αιμορραγία. Καρέ-καρέ μελετούν οι αξιωματικοί της ασφάλειας το υλικό από τις κάμερες μέσα και έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντι για να εντοπίσουν τον δράστη της δολοφονικής επίθεσης με ναυτική φωτοβολίδα εναντίον του αστυνομικού. Κοντά στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκαν πιθανά υπολείμματα από ναυτική φωτοβολίδα, ενώ μετά από έρευνες των αστυνομικών βρέθηκαν μαχαίρια μέσα στις τουαλέτες του κλειστού γυμναστηρίου του Ρέντι, όπου οι χούλιγκανς άναψαν φωτιά και έκαψαν τα ρούχα τους για να σβήσουν τα ίχνη τους. Υπολείμματα καμένων ρούχων αλλά και full face κουκούλες είναι αξιοποιήσιμο. Βρίσκονται στην δίαση εγκληματολογικών ερευνών. Βρέθηκε και ένα μαχαίρι στις τουαλέτες του γηπέδου. Είναι η στιγμή που η φωτοβολίδα μόλις έχει χτυπήσει τον 31 ετών αστυνομικό και τον έχει αφήσει ανέσθητο. Το έχουμε φτιάξει το τουρνικέ. Έχει παραστεί από τις πρώτες βοήθειες. Έχει χαθεί αρκετά να γνωρίζετε. Γι' αυτό και να συντομεύει ο σταθμός. Οι αστυνομικοί ειδοποιούν το κέντρο να σπεύσει στο σημείο. Έχει κανονικά εσείς ο συνάδελφος αποστολή. Όταν έρθει 5.41, επαναλαμβάνει το κέντρο. Κίνησε κανονικά τις δυνάμεις τις 2, 5.41 και 5.35. Βάλε μέσα τα άτομα και θα παραμείνει δύο εξόδους με τις δημιουργίες. Δεν θα εκτεθεί κανείς από το γήπεδο αν δεν λάβει εντολή. Ο αστυνομικός τους φωνάζει απεγνωσμένα να κάνουν όσο πιο γρήγορα μπορούν. Δεν μπορούμε να το κρατήσουμε. Όσα μας ενημερώνει ότι η σένα θα είναι εκεί, αυτό μας ενημερώνουν. Δώσαν τις πρώτες βοήθειες όποιες γνωρίζουν. Πολύ πετυχημένα, με αποτέλεσμα να καταφέρουν να αναχαιτήσουν, να ανασχέσουν την αιμορραγία η οποία ήταν ακατάσχετη εκείνη τη στιγμή. Φανταστείτε μέσω βολών. Οι 423 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και συνελήφθη μόνο ένας γεωργιανός για άλλη υπόθεση που εκκρεμούσε σε βάρος του. Με συγκεκριμένο τεστ για ίχνη πυρίτιδας. Ναι, επειδή διότι μένει στους πόρους του χεριού, ακόμα και αν πλύνεις τα χέρια σου. Ακριβώς. Αυτό δεν μπορεί να φύγει. Ακόμη δηλαδή και κάποιος να είχε πάει να καλύψει τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Στα 424 άτομα έγινε πλήρης εξακρίβωση στοιχείων και λήψη μαρτυρικών καταθέσεων. Ενώ στους 250 από αυτούς έγινε λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.
κομμάτων και λήψη δειγμάτων DNA. Την ίδια ώρα ο αστυνομικός που δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση νοσηλεύεται στην εντατική. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Θα είναι σε κρίσιμη κατάσταση για μέρες, να μην πετάμε στα σύννεφα θέλω να πω. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ευχόμαστε ας πούμε μέχρι τη Δευτέρα το πρωί να μην υπάρχει εξέλιξη. Νοσηλεύεται για δεύτερο 24ωρο σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε καταστολή με μηχανική υποστήριξη, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο ασθενής παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ σε καταστολή και μηχανικό αερισμό, υποστηριζόμενος αιμοδυναμικά με σταδιακά μειούμενες δόσεις αγκιοσυσπαστικών φαρμάκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα ευρήματα εντός και εκτός γηπέδου έχουν ήδη σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για αποτυπώματα και ανάλυση γενετικών υλικού, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Να συνταθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με το Γενικό Κρατικό Νικαίας, όπου δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο 31χρονος αστυνομικός. Εκεί βρίσκεται η Στέλλα Χριστοδουλίδου για να μας ενημερώσει, Στέλλα, για την κατάσταση της υγείας του. Εύη, βρισκόμαστε εδώ έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, εδώ λοιπόν όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση ο 31 ετών αστυνομικός, ο οποίος δέχτηκε στο Μυρό την ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια έντασης και επεισοδίων τα οποία έλαβαν χώρα σε αγώνα βόλεϊ στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη την Πέμπτη το βράδυ. Να πούμε λοιπόν ότι βρίσκεται σε καταστολή ακόμα και αυτή την ώρα σε μονάδα εντατικής θεραπείας, μάλιστα υποστηριζόμενος με τεχνητά μέσα. Υπάρχει αιμορραγική διάθεση, ωστόσο αυτή ελέγχεται επαρκώς, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στο σημερινό ιατρικό ανακοινοθέν. Μάλιστα, το συγκινητικό της όλης υπόθεσης είναι ότι εδώ είχαν έρθει από το πρωί απλοί πολίτες, όπως και φίλοι του αστυνομικού, για να δώσουν αίμα, καθώς είναι κάτι που έχει κριθεί απαραίτητο από τους γιατρούς, προκειμένου να γίνονται συνεχώς μεταγγίσεις αίματος. Η ανταπόκριση όλων ήταν τεράστια. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, έδωσαν συνολικά αίμα 112 άτομα. Και η αιμοδοσία πρόκειται να συνεχιστεί και αύριο από τις 8.30 το πρωί. Μάλιστα, όσοι ήταν εδώ εξέφρασαν την στήριξη και την συμπαράστασή τους στην οικογένεια του αστυνομικού, η οποία ταξίδεψε από την Θεσσαλονίκη για να βρεθεί εδώ από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του. Όλοι λοιπόν προσεύχονται για να πάνε καλύτερα τα πράγματα και να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του και να επανέλθει πλήρως. Να το ευχηθούμε όλοι αυτό βεβαίως. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Στέλλα. Παραμένουμε βεβαίως στο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς η ελληνική αστυνομία έχει συλλέξει αντικείμενα που εντόπισε στο γήπεδο του Ρέντι τη νύχτα των επεισοδίων που οδήγησαν στο βαρύτατο, όπως βλέπουμε, τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού. Στο στούντιο μαζί μου βρίσκεται ο Ραφαήλ Κάμπερ, ο οποίος έχει όλο το ρεπορτάζ. Ραφαήλ, ουσιαστικά έχουμε πολλά ευρήματα, αλλά εν συνεχεία έχουμε και ειδικά ευρήματα στο μικροσκόπιο. Ακριβώς, Εύη. Ένα μικρό οπλοστάσιο εντόπισε η ελληνική αστυνομία στο κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Ανάμεσά τους φωτοβολίδες, ρουκέτες, κουκούλες, διάφορα ρούχα και άλλα αντικείμενα. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν ερευνά για αποτυπώματα πάνω σε αυτά τα αντικείμενα που εντόπισε τη νύχτα των επεισοδίων, τη νύχτα που τραυματίστηκε σοβαρά ο 31χρονος, ο οποίος συνεχίζει και νοσηλεύεται, Εύη. Υπάρχουν όμως και καταθέσεις αστυνομικών, Ραφαήλ, για τις ναυτικές φωτοβολίδες που έριξαν οι χούλιγκανς, αλλά και πληροφορίες για τα άτομα και τα αντικείμενα που βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Ακριβώς, Εύη, μετά από έρευνα της αστυνομίας και ανάλυση οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, διαπιστώθηκε ότι οι χούλιγκαν έριξαν πάνω από 10 ναυτικές φωτοβολίδες προς τους αστυνομικούς. Μία από αυτές ήταν αυτή που τραυμάτισε σοβαρά τον 31χρονο. Από τους 324 προσαχθέντες, οι έρευνες επικεντρώνονται σε περίπου 60 άτομα. Mm-hmm. Συγκεκριμένα υπάρχουν 40 που έχουν πλούσιο ποινικό παρελθόν, καθώς έχουν απασχολήσει για παραβάσεις περιόπλων, ναρκωτικών, σωματικές βλάβες, επεισόδια και ληστείες. Οι υπόλοιποι 20 ήταν γνωστοί στις αρχές για περιστατικά αθλητικής βίας, καθώς πρόκειται για σκληροπυρηνικούς χούλιγκαν. Ενώ την ίδια στιγμή 7 άτομα από τους προσαχθέντες αρνήθηκαν να δώσουν αποτυπώματα DNA και να τους γίνει εξέταση για υπολείμματα πυρίτιδας. Από τις έρευνες της Ελλάς για όσους συνέβησαν την Πέμπτη στον αγώνα, ανακαλύφθηκαν μέσα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη μαχαίρια, υπολείμματα από καμένα ρούχα και φωτοβολίδες, τα οποία μείναν εκεί όταν προσπαθούσαν να καταστρέψουν στοιχεία των επιθέσεων, Εύη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ραφαήλ Κάμπερ.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, μέσα στο εκρηκτικό αυτό κλίμα της οπαδικής βίας και των οδυνηρών αποτελεσμάτων της, σήμερα αποφυλακίστηκαν οι 9 οπαδοί του Άρη που είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για συμμετοχή σε συμπλοκή τον Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη, όπου υπέστησαν κρανιογκεφαλικές κακώσεις 2 οπαδοί του ΠΑΟΚ. Η Γεωργία Κακή θα μας δώσει λεπτομέρειες. Γεωργία, με τι κριτήριο έγινε η αποφυλάκησή τους? Εύη, η τραγική ηρωνία είναι ότι ενώ διανύουμε το δεύτερο 24ωρο από την δολοφονική επίθεση σε βάρος του αστυνομικού που ήταν αποτέλεσμα οπαδικής βίας, την ίδια στιγμή το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης αποφασίζει την αποφυλάκηση 9 οπαδών ομάδας που πριν ένα χρόνο είχαν εμπλακεί επίσης σε οπαδικά επεισόδια. Να πούμε ότι από τα συγκεκριμένα επεισόδια τότε είχαν υποστεί κρανιογκεφαλικές κακώσεις 2 οπαδοί άλλης ομάδας και τα συγκεκριμένα άτομα είχαν υποβάλει αιτήσεις αποφυλάκησης, οι οποίες όπως όλα δείχνουν έγιναν δεκτές και τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι το να μην μπορούν να παρακολουθούν τους αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ της ομάδας τους και την ώρα που διεξάγονται οι αγώνες να βρίσκονται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Να σου πω, Εύη, ότι σε βάρος τους κατηγορούνταν για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και πληθώρα άλλων πλημελημάτων και βρίσκονταν κρατούμενοι από τον περασμένο Νοέμβριο, τον Νοέμβριο δηλαδή του 2022. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Σε ρηχά νερά κύλησε η συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στην Ουάσιγκτον. Θα παρακολουθήσουμε το θέμα αναλυτικά με τους ανταποκριτές του Action 24, τον Μιχάλη Ιγνατίου στην Ουάσιγκτον και τον Νίκο Λανούρη στην Κωνσταντινούπολη. Μιχάλη, να ξεκινήσω από εσένα. Αν κρατήσουμε δύο τίτλους από την συνάντηση Μπλίνκεν-Φιντάν, αυτή θα είναι πρώτα το νέο αντιαμερικανικό κρεσέντο από τους Τούρκους σήμερα και ότι δεν υπάρχει βεβαίως και καμία εξέλιξη για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ναι, πολύ σωστά τα λες. Καλησπέρα. Ψυχρά επαγγελματική είναι η ανακοίνωση του State Department πάντως για τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Αναφέρει ότι απλά ότι οι δύο Υπουργοί συζήτησαν τη σύγκρουση, όπως λέει, του Ισραήλ με τη Χαμάς, εστιάζοντας στις προσπάθειες να διασφαλιστεί ότι η σύγκρουση αυτή δεν θα εξαπλωθεί αλλού στην περιοχή. Επίσης, την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Και σημειώνει στο τέλος, με μία γραμμή, ότι ο Υπουργός Μπλίνκεν τόνισε τη σημασία της επικύρωσης της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, χωρίς καθυστέρηση, θα σου έλεγα άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Μετά τη συνάντηση, ο Φιντάν εξήλθε βλοσιρός και αγέλαστος από το State Department. Ήμασταν εκεί, προσπαθήσαμε να το εκμεύσουμε δήλωση, αλλά δεν απάντησε καθόλου και μπήκε στο αυτοκίνητο του και έφυγε. Οι λόγοι είναι πολλοί, αν και οι Αμερικανοί δεν έχουν καμία διάθεση αυτή τη στιγμή να συγκρουστούν με τους Τούρκους. Αποδέχονται ακόμα και τη σύγχυση του Ερντογάν, όπως ξέρεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε, παραδέχτηκε ότι συζητήθηκε το θέμα της Σουηδίας. Φυσικά είπε, η θέση μας σε αυτό το θέμα είναι σαφής. Από εδώ και στο εξής, είναι στη διακριτική ευχέρεια του Κοινοβουλίου και το έχουμε μεταφέρει στους ομολόγους μας. Αυτή είναι η δήλωσή του. Είναι φανερό από τη δήλωση ότι συνεχίζεται το αδιέξοδο για την ένταξη της Σουηδίας στη Δυτική Συμμαχία. Η Τουρκία επιχειρεί να ανταλλάξει την έγκριση της εισόδου της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με την παραχώρηση των αμερικανικών μαχητικών F-16 στην τουρκική πολεμική αεροπορία. Όπως είδαμε από την ανακοίνωση του State Department, ο τουρκικός εκβιασμός συζητήθηκε στη διάρκεια της συνάντησης του Φιντάν με τον κύριο Μπλίνκεν. Μέχρι τη στιγμή δεν γνωρίζουμε τι απάντησε ο Αμερικανός Υπουργός στο αίτημα αυτό, να γίνουν δηλαδή ταυτόχρονες ψηφοφορίες. Αλλά στην Αμερική είναι διαφορετικές οι διαδικασίες. Τέλος να πούμε ότι ο Φιντάν εξαπέλυσε και επίθεση εναντίον της Ουάσιγκτον μετά τη συνάντηση για το θέμα της Γάζας. Αυτά. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη Ιγνατίου. Να έρθουμε τώρα σε σένα, Νίκο Νανούρη, καθώς νέα πειρά εξαπέλυσε κατά των ΗΠΑ ο Ταγί Περντογάν για το βέτο στο ψήφισμα του ΟΗΕ που ζητούσε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Ακριβώς, Εύη. Κλιμακώνει λοιπόν την ρητορική του Τούρκος Πρόεδρος εναντίον των ΗΠΑ. Κατηγόρησε λοιπόν τις ΗΠΑ ότι ήταν η μοναδική χώρα που άσκησε βέτο για την κατάπαυση του πυρός στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αναρωτήθηκε αν αυτό είναι δίκαιο, αν υπάρχει δικαιοσύνη με αυτό το σύστημα, προσθέτοντας παράλληλα ότι ο κόσμος θα είναι πιο δίκαιος χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο, στηρίζουν ανεφόρον το Ισραήλ. Επίσης, Εύη, μίλησε για μια μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο του ΟΗΕ, γιατί με την τωρινή δομή του υποστηρίζει ξεκάθαρα τα συμφέροντα του Ισραήλ. Να πούμε, Εύη, ότι η σημερινή παρέμβαση του Τούρκου Προέδρου έρχεται μία μέρα μετά, όταν ρωτήθηκε από Τούρκους δημοσιογράφους αν θα συναντηθεί, αν
προσκοπεύει να τηλεφωνήσει στον Τζο Μπάιντεν, στον Αμερικανό πρόεδρο, για να συναντηθούν. Και ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε ότι την τωρινή, στην παρούσα φάση, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα του. Εύη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο, και να παρακολουθήσουμε ακριβώς, κυρίε και κύριοι, τη δήλωση του Ταγκίπ Ερντογάν. Ve geçici üyeler. Fakat sadece Amerika'nın red oyuyla maalesef malum ateşkes reddedildi. Tek başına. Böyle adalet olur mu? Böyle adil bir dünya olur mu? Ama biz ne diyoruz? Aslında adil bir dünya mümkün ama Amerika ile değil. Ey Amerika, bunun hesabını nasıl vereceksin? Πίσω στα δικά μας, στις 15 Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή του καλαθιού του Άι Βασίλη, στο οποίο θα κληθούν να συμμετάσχουν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου των παιχνιδιών, με την προϋπόθεση να προσφέρουν τουλάχιστον ένα προϊόν από τις κατηγορίες που θα ανακοινωθούν σε λίγες ημέρες από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πρόθεση του Υπουργείου είναι τα προσφερόμενα παιχνίδια να έχουν τη χαμηλότερη τιμή από τα αντίστοιχα της ίδιας κατηγορίας. Ανεβάζουν στροφές τα καταστήματα παιχνιδιών με το βλέμμα στραμμένο στην τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης, που προβλέπει για δεύτερη χρονιά φέτος τη θέσπιση του καλαθιού του Άι Βασίλη. Τα παιχνίδια, ναι, έχουμε γόνια και πρέπει να τους πάρεις διάφορα. Και θέλουν και πολλά, ξέρεις, όλα είναι και απαιτητικά. Εμένα η βαφτιστήρα μου είναι κοριτσάκι, οπότε να πάρουμε κάτι για τη βαφτιστήρα μου. Αυτό κυρίως, όχι κάτι άλλο. Με βάση την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, τα καταστήματα παιχνιδιών με τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ υποχρεούνται να διαθέσουν στους πελάτες τους παιχνίδια σε πιο προσιτές τιμές. Οι κατηγορίες των παιχνιδιών που θα συμμετέχουν στο καλάθι του Άι Βασίλη θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, στη λίστα θα συμπεριλαμβάνονται επιτραπέζια παιχνίδια, παζλ, λούτρινα βρεφικά παιχνίδια, κατασκευές, ηλεκτρονικά, αθλητικά και μουσικά παιχνίδια. Τουλάχιστον ένα προϊόν θα πρέπει να είναι ενταγμένο στην κάθε κατηγορία, το οποίο μάλιστα είναι απαραίτητο να έχει και τη χαμηλότερη τιμή σε σχέση με το αντίστοιχο προϊόν το οποίο θα βρίσκεται εκτός του καλαθιού του Άι Βασίλη. Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να ξεκινήσει στις 15 Δεκεμβρίου του 2023 και θα έχει ισχύ μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου του 2024. Οι μικροί της αρέσουν τα καλλιτικά. Δεν είναι πολύ τις κούκλες και αυτά. Δηλαδή κυνηγάμε να βρούμε καλλιτικά για να βρούμε φτηνότερα. Δεν μας συμφέρει. Τι αρέσει? Μου αρέσει καλλιτικά. Καλλιτικά. Και... αλλά θέλουμε φτηνά. Και... τι ζήτησες, Μαγιο Βασίλη, καλλιτικά ζήτησες? Καλλιτικά και πολλά παιχνίδια. Για παιχνίδια διάφορα που... μικροπαιχνίδια, να το πω έτσι. Το νέο καλάθι του Άι Βασίλη, σύμφωνα με τις επιχειρηματίες του κλάδου, θα περιλαμβάνει πληθώρα παιχνιδιών για κάθε πορτοφόλι. Δεν με πειράζει. Τώρα, ό,τι ήταν να πάρουμε, πήραμε. Δεν υπάρχουν άλλα χρήματα. Αυτοκινητάκια, το μικρό, γιατί έχω και ένα αγοράκι τριών. Και για τη μικρή, δεν ξέρω, κανένα εκπαιδευτικό, ίσως. Για τα προϊόντα που θα μπουν στο καλάθι του Άι Βασίλη θα εφαρμοστεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ενώ όσες επιχειρήσεις εντοπιστούν να μην έχουν συμμορφωθεί σε όσα προβλέπονται θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα που φτάνουν τα 10.000 ευρώ ανά παράβαση. Στην τροπολογία προβλέπεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων όσα παιχνίδια βάλουν στο καλάθι του Άι Βασίλη να υπάρχουν σε ικανό απόθεμα και η θέση τους στις προθήκες να είναι εμφανής. Λίγοι κυρίες και κύριοι, προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο, όμως την ίδια ώρα οι πρατηριούχοι λένε πως οι παραγγελίες δεν είναι αυξημένες. Αιτία ο καλός καιρός, καθώς οι καταναλωτές περιμένουν τη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για να αγοράσουν πετρέλαιο. Πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχοι έχουν ήδη υποβάλει την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης, κοιτάξτε, είναι ένα σωστό μέτρο, πιστεύω. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Μπορεί να πω ότι του δώσει καλό αέρα, αφού ζούμε με τα επιδόματα. Την ώρα που οι αιτήσεις τρέχουν, ο καλός καιρός φρενάρει τις παραγγελίες για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η ζήτηση όπως θα έπρεπε, παρά τη μείωση της θερμοκρασίας. Μπορεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να καταγράφει πτωτική πορεία, ωστόσο οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στο να γεμίσουν τις δεξαμενές τους, παρόλο που σιγά σιγά μπαίνει ο χειμώνας. Δεν θα βάλω, ούτε πέρσι δεν έβαλα, γιατί δεν έχω την οικονομική δύναμη να βάλω. Κάποιοι, όπως λένε, περιμένουν να πέσουν κι άλλο οι τιμές προκειμένου να βάλουν πετρέλαιο. Έχω από πέρσι, αλλά οι τιμές είναι τιμές. Πολύ αρμυρουλικές, αλλά αναγκαστικά έπρεπε να βάλουμε. Έχω από πέρσι. Φτάνει να πέσει όμως και να μείνει γη, όχι να. Πέφτει 2 μέρες και μετά το ανεβάζω στα ύψη. Άλλοι πάλι έχουν κάνει στροφή σε εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης όπως σόμπες, τζάκι και κλιματιστικά. Ζεσθενόμαστε με ξύλα. Ανάβουμε μια ώρα το βράδυ, μια ώρα το πρωί. Με πετρέλαιο, με
με ρεύμα ή ξύλα, όσοι έχουν κάνει τις αιτήσεις τους για το επίδομα θέρμανσης θα πληρωθούν σε τρεις φάσεις. Η πρώτη είναι προγραμματισμένη να καταβληθεί στις 22 Δεκεμβρίου, ενώ οι επόμενες ημερομηνίες πληρωμών που ακολουθούν είναι στις 29 Φεβρουαρίου και 30 Απριλίου. Παράγοντες του κλάδου, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι όσο μπαίνουν τα κρύα, τόσο θα αυξάνεται η ζήτηση των καταναλωτών. Οδεύοντας σιγά-σιγά προς τις εορταστικές ημέρες Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, αυξάνονται με ζωηρούς ρυθμούς και οι κρατήσεις σε ξενοδοχεία και καταλήμματα ορεινών και μειωρινών προορισμών της χώρας για την περίοδο των εορτών. Στην κορυφή των προτιμήσεων βρίσκεται η ορεινή Αρκαδία, τα Τρίκαλα και τα Ιωάννινα, με τις προκρατήσεις όσο πλησιάζουν οι ημέρες των εορτών να αγγίζουν το 100%. Μαγικά Χριστούγεννα στους δημοφιλείς προορισμούς ετοιμάζονται να περάσουν οι εκδρομές. Κρατήσεις στα καταλήμματα των περισσότερων χειμερινών προορισμών έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία, με τους ξενοδόχους να δηλώνουν ικανοποιημένοι από το ενδιαφέρον των εκδρομέων. Έχουν ξεκινήσει κρατήσεις. Καλό είναι να κλείνουμε νωρίτερα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Στα Καλάβρητα, οι προκρατήσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση φτάνουν το 90%, ενώ στα καταλήμματα ξεπερνούν το 75%, με τους επαγγελματίες να εκτιμούν ότι θα αγγίξουν το 100%. Οι κρατήσεις είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, ξεπερνάνε το 75%. Ο Έλξης αποτελεί και φέτος ο μήλος των ξωτικών στα Τρίκαλα, με τις προκρατήσεις ήδη να φτάνουν το 95%, ενώ υψηλά ποσοστά προκρατήσεων καταγράφονται και στην Μαγευτική Έδεσα, που φτάνουν στο 96%, στη Φλόρινα 96%, στη Βέρεια 95%, ενώ στην Καλαμπάκα στο 99%. Υπάρχει αυξημένη κίνηση στην περιοχή, ειδικά την περίοδο των εορτών. Αγγίζει η πληρότητα το 100%. Υπάρχουν βέβαια ακόμη κάποια καταλήμματα. Έναν από τους ομορφότερους προορισμούς για τη γιορτινή περίοδο αποτελεί ο Νηρούπολης Δράμας, το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο χωριό στη Βόρεια Ελλάδα, με τις προκρατήσεις να φτάνουν ήδη στη γύρω περιοχή το 90%. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ευρύτερη περιοχή, με την υπηρετική χώρα ή την ορεινή Ελλάδα, οι πληρότητες περίπου είναι στα ίδια νούμερα, από 40 έως 60%, ανάλογα τον προορισμό, ανάλογα το θεματικό πάρκο το οποίο υπάρχει, που αυτό θα επηρεάζει τις κρατήσεις τελευταία στιγμή, όπου θα καταλήξει περίπου στον ορεινό όγκο της χώρας μας από 70 έως 90%. Στην κορυφή των προτιμήσεων φαίνεται ότι βρίσκονται τα φετινά Χριστούγεννα οι χειμερινοί προορισμοί του νομού Αρκαδίας. Οι προκρατήσεις στη Δημητσάνα αγγίζουν το 100%, στη Βιτίνα το 93%, στη Στεμνίτσα το 88% και στα Λαγκάδια το 90%. Με τις μέρες να μετρούν αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, η κίνηση αναμένεται να ενταθεί και τα ποσοστά των προκρατήσεων να αγγίξουν σχεδόν σε όλους τους ορεινούς προορισμούς το 100%. Αλλάζουμε θέμα. Συνεχίζουν την αποχή τους οι δικηγόροι, κυρίες και κύριοι. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους, καθώς και τη δικαστική προσβολή των νέων φορολογικών μέτρων. Η Γεωργία Κακή θα μας ενημερώσει. Γεωργία. Πράγματι, Εύη, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε την παράταση της αποχής για τις ποινικές δίκες μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου του 2024 ως ελάχιστη ένδειξη αντίρρησης προς το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Μάλιστα, όπως είπες, θα προσφύγουν και στα δικαστήρια και σκοπεύουν να προσβάλλουν το νέο φορολογικό νομοσχέδιο ως αντισυνταγματικό. Πάμε να δούμε μαζί ποιες νομικές υπηρεσίες δεν θα παρέχουν οι δικηγόροι. Αρχικά, δεν θα συμμετέχουν στις ποινικές δίκες, όπως είπαμε. Επίσης, δεν θα συμμετέχουν στους καταλόγους για τη νομική βοήθεια. Αυτός είναι ο ειδικός κατάλογος από τον οποίο κληρώνονται δικηγόροι για ανθρώπους που δεν έχουν δικηγόρους να τους εκπροσωπήσουν. Για τις δίκες δημοσίου συμφέροντος, γενικά ότι σε όποιες δίκες μιλάμε και αφορούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις δίκες που αφορούν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά και γενικά ό,τι έχει να κάνει με πληστηριασμούς, τράπεζες και funds. Να σου πω, Εύη, ότι η Ολομέλεια θα ξανασυνεδριάσει στις 4 Ιανουαρίου προκειμένου να αποφασίσει αν θα παραταθεί η αποχή ή όχι. Και την ίδια στιγμή, πολύ μεγάλοι δικηγορικοί σύλλογοι επαρχιακοί έχουν αποφασίσει ότι θα έχουν καθολικά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία Κακή. Με καρφιά κατά της Νέας Αριστεράς ξεκίνησε την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του Στέφανος Κασελάκης. Ο κ. Κασελάκης παρουσίασε τη θέση του κόμματός του για τα κόκκινα δάνεια, λέγοντας ως αντιπαράθεση για τον ΣΥΡΙΖΑ πως η μόνη μετάλλαξη που έχει υπάρξει είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον αυλικοί για να δουλεύουν για τους σέρβισερς και τις τράπεζες, φωτογραφίζοντας έτσι στελέχη της Νέας Αριστεράς αλλά και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης Τσίπρα. Την ίδια ώρα, αποστάσεις αλλά και απαντήσεις απέναντι στο περιεχόμενο της τοποθέτησης του Στέφανου Κασελάκη έδωσαν προεπλημμένα στελέχη του κόμματος. Τον οδικό χάρτη εν όψη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ χαράζει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, με τον Στέφανο Κασελάκη να επιδιώκει τη διεξαγωγή ενός συνεδρίου επανίδρυσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με αιχμές εναντίον της Νέας Αριστεράς και του οικονομικού επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα την ομιλία του, δείχνοντας διατεθειμένος να συντηρήσει τη σκληρή γραμμή εναντίον των στελεχών που αποχώρησαν από την Κουμουνδούρου. Η μόνη μετάλλαξη που έχει υπάρξει
είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν ναυλικοί που δουλεύουν για τους σέρβισες και τις τράπεζες. Χρειαζόμαστε φυγή προς τα εμπρός. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν κάτι. Δεν υπήρχαν επί Τσίπρα και δεν υπήρχαν και μετά αυλικοί των τραπεζών μέσα στο κόμμα. Όπως δεν υπήρχε Πέμπτη Φάλαγγα, δεν υπήρχαν και αυλικοί των τραπεζών. Την ίδια πάντως στιγμή συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά σειρά πήραν δεκάδες συνδικαλιστικά στελέχη, σημειώνοντας πως το κόμμα αυτή τη στιγμή βυθίζεται στην ανυποληψία και την απαξίωση. Πρόεδρος του κόμματος και η ηγετική ομάδα αρνούνται να αναγνωρίσουν και να συζητήσουν τον πολιτικό πυρήνα του προβλήματος. Αντί αυτού, επιλέγουν το ερμηνευτικό σχήμα του εσωτερικού εχθρού και της Πέμπτης Φάλαγγας. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε εναντίον του Γιώργου Γεραπετρίτη, ενώ ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση για τη διακήρυξη των Αθηνών που υπέγραψε με την Τουρκία. Προσωπικά, ο κύριος Γεραπετρίτης μου είναι συμπαθής, αλλά δεν μπορείς να ψεύδεσαι στον ελληνικό λαό, στην τηλεόραση, να λες ότι ήταν δήθεν για την πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν το ίδιο πρωί κάνεις ακριβώς το ίδιο στο αεροδρόμιο της χώρας. Ποιον κοροϊδεύεις? Τον κόδωνα του κινδύνου για το αποτέλεσμα που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές έκρουσε ο Γιάννης Ραγκούσης, που ζήτησε το κόμμα να αλλάξει ρότα πριν πέσει σε παγόβουνο. Την ώρα που ο Διονύσης Τεμπονέρας σημείωνε πως το συνέδριο δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε φιέστα του αρχηγού. Στρατηγική ήττα θα είναι όμως μια ήττα στις ευρωεκλογές αν θα χάσουμε τη δεύτερη θέση στην κοινωνία με πολύ χαμηλά ποσοστά. Θα είναι μια ήττα που θα περιορίσει δραματικά τις προοπτικές αναβίωσης του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ. Θετική εξέλιξη η διεξαγωγή του συνεδρίου. Δεν ήταν δεδομένη. Να είναι ένα κανονικό και ουσιαστικό συνέδριο που θα λάβει πολιτικές αποφάσεις. Δεν χρειαζόμαστε ένα συνέδριο φιέστα του αρχηγού. Η Κεντρική Επιτροπή όρισε την Επιτροπή Θέσεων και την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου. Με ιδιαίτερη προσοχή συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση του μαρτυρικού θανάτου του Χάσκη στην Αράχοβα. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών μελετούν βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος της περιοχής και μαζί με μαρτυρικές καταθέσεις προσπαθούν να λύσουν το γρίφο για να εντοπίσουν τον δράστη της κακοποίησης του Όλιβερ, μια υπόθεση που έχει συγκινήσει το Πανελλήνιο. Αναστάτωση επικρατεί και μεταξύ των κατοίκων της Αράχοβας, όσο ο δράστης παραμένει ασύλληπτος. Σε θρίλερ έχει μετατραπεί η έρευνα για τον θάνατο του Όλιβερ του Χάσκη στην Αράχοβα, το οποίο βρέθηκε σε άθλια κατάσταση από τον ιδιοκτήτη του. Θα προχωρήσουν σε σύλληψη κάποια στιγμή. Το θεσμικό πλαίσιο είναι ιδιαιτέρως αυστηρό. Τα εγκλήματα σαν αυτό επιφέρουν κάθριξη έως 10 έτη. Πρόκειται για κακουργήματα. Δηλαδή είναι ιδιαίτερος αυστηρό το νομικό μας πλαίσιο σε εγκλήματα αυτής της μορφής. Η υπόθεση συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία καθώς αρχικά έγινε γνωστό ότι το Χάσκι βασανίστηκε μέχρι θανάτου. Όμως η κατάθεση του ιδιοκτήτη, ο οποίος όπως αναφέρουν πληροφορίες έπεσε σε αντιφάσεις, αλλά και το γεγονός ότι η δεύτερη εξέταση στη σώρο του Όλιβερ δεν επιβεβαιώνει τα ευρήματα της πρώτης, διευρύνουν το πεδίο της έρευνας. Στην πρώτη στιγμή που το ακούσαμε, σοκαριστήκαμε. Αυτό που έκανε σε ένα ζώο, το κάνει και σε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι που μας φοβίζει όλους. Έχουν έρθει ενισχύσεις εδώ πέρα εξειδικευμένοι για να βοηθήσουν την έρευνα. Κάνουν έλεγχο στις κάμερες, όλο το υλικό που ειδωθεί. Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι δεν αφήνουν πλέον τα παιδιά τους να κυκλοφορούν ελεύθερα, καθώς φοβούνται πως ανάμεσά τους κυκλοφορεί ο δράστης. Δεν είναι μόνο το μαχαιρόμενο, εδώ μιλάνε ότι το βιάσανε το σκυλί. Όταν είσαι παιδιά και όλα σε μικρή ηλικία, αρχίζεις και φοβάσαι. Το σχολείο είναι δίπλα, φέραν οι μανάδες τους το πρωί, τα παίρνουν πάλι το μεσημέρι με τα αυτοκίνητα. Ότι δεν έχει συμβεί ξανά τέτοιο περιστατικό και ότι αντιθέτως φροντίζουν τα σκυλιά της περιοχής, λένε οι κάτοικοι. Ήταν θρησκευτικό αυτό, αν είχε γίνει αυτό, αισθανθήκαμε όλοι. Παίζουν πολλά δέσποτα. Μαζεύουμε ό,τι δεν τρώνε και τα δίνουμε σε κάποιους που έρχονται, που τα ταΐζουν αυτοί. Όλες τα παίρνουν το κάνουν. Την ίδια στιγμή, οι επιχειρηματίες του τουρισμού στην Αράχοβα εκφράσουν ανησυχία για τη μείωση των επισκεπτών στην περιοχή μετά τη βάναυση δολοφονία του Χάσκη. Πώς δεν αφού έρχονται εδώ πέρα, και αν έχουμε μάθει κάτι άλλο, πάει μια δημοσιότητα το θέμα, είναι πρόβλημα. Ο κόσμος έχει ανησυχήσει, δείχνει όλη μια ανησυχία, ίσως είναι και περισσότερο αυτό που βγαίνουν και λένε ότι κανένα στην Αράχοβα. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των στελεχών του τμήματος ανθρωποκτονιών της ασφάλειας, που έχουν μεταβεί ήδη στην Αράχοβα, ενώ η σώρος του σκύλου θα μεταφερθεί για ενδελεχή εξέταση σε πανεπιστήμιο της χώρας. Συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, το αιματοκύλισμα στη Μέση Ανατολή, με τον ΟΗΕ να επισημαίνει την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός. Στον αστικό ιστό της λωρίδας της Γάζας μεταφέρονται οι σφοδρές μάχες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, την ώρα που η αγωνία για τους αμάχους κορυφώνεται, αφού εκτός από την ανθρωπιστική κρίση δεν ξέρουν πού να βρουν καταφύγιο, ενώ οι τραυματίες σειραίουν στα υποκατάρρευση νοσοκομεία.
Κορυφώνονται οι εκκλήσεις για ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, καθώς και για μέριμνα για τον άμαχο πληθυσμό. Το σύστημα υγείας στη Γάζα έχει γονατίσει και η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο φρικτή από μέρα σε μέρα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι ασθενείς αιμορραγούν στο έδαφος. Οι υπηρεσίες τραυματολογίας μοιάζουν με πεδία μάχης, ενώ λειτουργούν μόνο 14 από τα 36 νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας. Hundreds of patients are in corridors, in the balcons. We cannot manage in this situation because every hour we receive newly injured patients. Το δράμα των αμάχων δεν έχει τέλος, με παιδιά και ενήλικες να εκλιπαρούν για λίγο νερό. About half of the population in Gaza are starving. The needs that we are meeting is really nothing. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 80% του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί και υφίστανται τις ελλείψεις σε νερό, καύσιμα, τρόφιμα και φάρμακα, πέραν του κινδύνου των μεταδοτικών νόσων. Starvation and illness is spreading, and the World Health Organization says more people will eventually be killed by disease than by Israel's bombardment. Περισσότεροι από 17.400 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη φρίκη του πολέμου, ενώ ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους επισήμανε την ανάγκη εφαρμογής άμεσης ανθρωπιστικής εκεχηρίας. Σφοδρές μάχες μένονται μέσα και γύρω από μεγάλες πόλεις της Λωρίδας της Γάζας. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν μετά το βομβαρδισμό από τις Ισραηλινές δυνάμεις της κατοικίας μιας οικογένειας στη Χάν Γιουνίς. Israeli military reports that two soldiers were seriously wounded in a failed attempt to rescue a hostage. Τα στρατεύματα της ταξιαρχίας αντιμετώπισαν ένα πυρήνα της Χαμάς σε σχολείο της πόλης της Γάζας. Μα σε μαντίμο, σε μετόχα βετσέφε, βέτσε μαχσάβα, χρέλε χυμά, αναχνού. Καθώς το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Παλαιστινιακό θύλακα, κορυφώνονται οι εκκλήσεις για ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός. Έφυγε χθες το βράδυ από τη ζωή ο ηθοποιός Ράιναν Ονίλ, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 82 ετών, ο γόης των 70s και το 80s, ο οποίος σφράγισε με την παρουσία του το Hollywood εκείνης της εποχής, κάνοντας λιγοστές αλλά πολύ σημαντικές εμφανίσεις στον κινηματογράφο. Ο Ράιναν Ονίλ θα μείνει για πάντα στην ιστορία του σινεμά ως ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ταινίας Love Story, της μεγαλύτερης και πιο επιτυχημένης ρομαντικής ταινίας όλων των εποχών, που απογείωσε την καριέρα του και τον έκανε δημοφιλή και περιζήτητο, με την προσωπική του ζωή να είναι μόνιμα πρωτοσέλιδο γεμάτη έρωτες, απιστίες και εθισμούς. I say you could kiss me. I was carried away. I wasn't. Ο ακαταμάχητος Όλιβερ ερωτεύεται την νεαρή Τζένιφερ. Ο Ράιαν Ονίλ και η Άλλη Μακρόου γράφουν ιστορία με το ανεπανάληπτο love story. Hey, what makes you so sure I went to prep school? You look stupid and rich. Actually, I'm smart and poor. Το κοινό γνώρισε και αγάπησε τον εμβληματικό στάρ μέσα από το ρόλο του στη ρομαντική ταινία. Γίνεται ωστόσο γνωστός και από την ταινία Paper Moon, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τη 10χρονη κόρη του. Το 1970 ήταν υποψήφιος για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ταινία Love Story. Η θυελλώδη ζωή του εμβληματικού στάρ ήταν γεμάτη έρωτες, Hollywood αλλά και καταχρήσεις. Το 2009 ο Ονίλ φυλακίζεται όταν βρέθηκε στην κατοχή του ηρωίνη. Ανάμεσα στις γυναίκες που του έκλεψαν την καρδιά, η Μπάρβαρα Στρέιζαν και η Νταϊάννα Ρος. I'm sorry. Let me tell you something. Love means never having to say you're sorry. Η ζωή του όμως σημαδεύτηκε από την πρωταγωνίστρια της ταινίας Άγγελη του Τσάρλι, τη μοναδική Φάρα Φόσετ, με την οποία έζησαν μαζί για δεκαετίες. In real life, his own love story with Farrah lasted over 25 years. I think life is sweetened by Farrah. Η σχέση τους πέρασε από χίλια κύματα, χωρισμούς και εντάσεις. Το 2009 τους χώρισε πια ο θάνατος, όταν η Φόσετ απεβίωσε έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου του χολιγουντιανού στάρ έκανε γνωστή ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω χρειαστεί να πω ποτέ. Ο μπαμπάς μου έφυγε ειρηνικά σήμερα. Διάσημοι χολιγουντιανοί στάρ είπαν το δικό τους αντίο στον αγαπημένο ηθοποιό.
Με μεγάλη θλίψη έμαθα τα νέα για τον θάνατο του Ράιαν Ονίλ. Ήταν αστείος και εγωιτευτικός και θα τον θυμόμαστε για πάντα. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπητέ Ράιαν. Ο ηθοποιός που μεσουράνησε στο Hollywood τη δεκαετία του 70 θα μείνει για πάντα ο εγωιτευτικός Όλιβερ του Love Story. Ένα αναπάντεχο street show παρουσίασε ο παριζιάνικος Σίκο Σανέλ σε δρόμο του Μάντσεστερ, προκαλώντας θόρυβο για την ριζοσπαστική επιλογή της τοποθεσίας. Ανάμεσα στους διάσημους καλεσμένους ήταν οι πάντα στάιλις μουσες του γαλλικού κολοσσού Κρίστεν Στιούαρτ και Λούσι Μπόιντον, οι ηθοποιοί Χιου Γκραντ, Τίλντα Σουίντον, Τζένα Κόλμαν, τραγουδιστές και αθλητές. Την παραμονή της επίδειξης, οι καλεσμένοι κλήθηκαν να παρακολουθήσουν αγώνα της Manchester United στο θρυλικό ποδοσφαιρικό γήπεδο Old Trafford, με τα διεθνή δημοσιεύματα να σχολιάζουν πως αναμφίβολα η εκδήλωση αυτή ανανέωσε το ενδιαφέρον του κόσμου για την πόλη του Manchester. Η αυθεντικότητα του κλασικού και η κομψότητα της γαλλικής μόδας μεταφέρονται στο Μάντσεστερ. Αυτή τη φορά, ο διάσημος Σίκο Σανέλ επέλεξε την ιστορική Thomas Street για να παρουσιάσει τη νέα του κολεξιόν σε ένα διαφορετικό street show. Thomas Street in Manchester has been transformed. It's packed for the Chanel fashion show. So all the shops, the tattoo shop, the pubs, they're all closed for one night only. We've already seen a huge array of celebrities arriving, footballers, lots of people coming here. Σε ένα βιομηχανικό σκηνικό και υπό τους ήχους των New Order, των Fall και των Oasis, εκλεπτισμένα μοντέλα με σικ δημιουργίες περπάτησαν στην πασαρέλα και εντυπωσίασαν τους 600 λαμπερούς προσκεκλημένους. Ανάμεσά τους η πρέσβυρα του οίκου Σανέλ, Κρίστεν Στιούαρτ, η Τίλντα Σουίντον, η Σοφία Κόπολα και ο Χιου Γκραντ. Η γυάλινη κατασκευή που είχε στηθεί για να προστατεύσει τους επισκέπτες από τη βροχή εχμαλώτησε μέσα της αντιθετικά φθινοπορεινά και ζωηρά χρώματα, δημιουργίες από δέρμα αλλά και τα διαχρονικά tweed, σύνολα σήμα κατά τεθέν της Chanel. Un voyage dans nos imaginaires, celui de Virginie, bien sûr. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Virginie Viard έφερε τον γαλλικό οίκο μόδα στο Μάντσεστερ και απέτησε φόρο τιμή στην βρετανική μόδα, αγκαλιάζοντας την ενέργεια μίας από τις πιο ζωντανές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Η αποθέωση του στυλ χώρεσε αριστοτεχνικά μέσα στο 15-λεπτο σόου του διάσημου οίκου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο μας Δημήτρη Παπαϊωάννου. Στις 8 απολαύστε την εκπομπή Μουσούδες με τη Μαρία Κωνσταντάκη, με άγνωστες πληροφορίες για τα κατοικίδια μας. Και στις 10 διασκεδάστε με τον Ζήση Ρούμπο και τη χιουμοριστική εκπομπή Μουσικής Γκαράζ. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο.